Το πράσινο φως πήρε ο Δήμος Κισάμου για τη δημιουργία του Μουσείου Μουσικών Κρήτης στις Λουσακές. Η προσπάθεια για αυτό του τεράστιου έργου που είναι η δημιουργία ενός Μουσείου Μουσικών που θα καταγράφει την παράδοση της Κρήτης από τη μία άκρα στην άλλη έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο που είναι η παρουσίαση της μελέτης που χρηματοδότησε η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Καποδικαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2008 από την Δημοτική Αρχή τότε του Δήμου Κισάμου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουσακιών, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια με όρεξη και μεράκι και με όραμα για τον τόπο και την παράδοσή μας, συνεχίζουν να άκουν αυτές τις προσπάθειες. Η έκθεση του μουσείου βασίζεται κατεξοχήν στη χρήση αλληλεπιδραστικών εκθεμάτων και εκθεμάτων που ενθαρρύνουν την ομαδική ενασχόληση και κατ' επέκταση την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ο στόχος μέσα από αυτή τη μελέτη είναι να αναδείξουμε την ταυτότητα της περιοχής μας, να αναδείξουμε τις αξίες και τη διαχρονικότητά των και βέβαια την ανάδειξη της μουσικοχορευτικής και τραγουδιστικής παράδοσης της Κρήτης. Το Μουσείο Μουσικό Κρήτης είναι ένα καινοτόμο έργο που στηρίχθηκε από τη βάση, από τους συλλόγους, από τους φορείς όλης του νομού και της Κρήτης και βέβαια είναι ένα έργο που απαντάει στη σύγχρονη εποχή, στην ψηφιακή εποχή, είναι ένα διαδραστικό, ένα μουσείο όπου ο καθένας θα βιώνει και θα γίνεται παραγωγός της ιστορίας παράδοσης μας και βέβαια μέσα από αυτό το μουσείο στόχος είναι να προβάλλουμε και να διασώσουμε αυτό που λέγεται κριτική ψυχή, κριτική ταυτότητα. Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στο Δημαρχείο Κισάμου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της μελέτης του μουσείου.